διαβούλευση για, το, για τη χρυσή, αν έχετε δει το, το σχέδιο αυτό. Ναι, κάναμε, μας κάλεσε και ο Δήμαρχος, κάλεσε τις επικεφαλής, κύριος Δήμαρχος, και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Καταρχήν, να ξεκινήσω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης επισκέπτεται το νησί της Χρυσής. Σαν γεγονός το θεωρώ θετικό, πρώτον. Το δεύτερο, μαζί με τους συνεργάτες του, είτε από την περιφέρεια είτε από οπουδήποτε άλλο. Δεύτερον, όπως ξέρετε, γίνεται ένα πλάνο για τη Χρυσή, με το οποίο, σύμφωνα με το οποίο θα βαδίσουν εκεί οι αρμόδιοι, για να κάνουν την Χρυσή ένα πραγματικό πόλο έλξης, να διορθώσουν ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα τα κακό σχήμενα που πάντα σε κάθε περίπτωση υπάρχουν, και φυσικά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο έχω να κάνω μια επισήμαση, ότι θα έλεγα ότι ό,τι με, όπως ξέρετε, βγήκε ένα νομοθέτημα, βγήκε στις 15 Μαΐου, που απαγορεύει κάθε είδους δραστηριότητα πάνω στο νησί κλπ. Εκεί αναφορικά με, για λόγους διάφορους που επικαλείται, ακόμη και αρχαιολογικούς κλπ. Εκεί τώρα επάνω θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να μην ισχύσει αυτό σε αυτή την περίοδο, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, αλλά να ισχύσει από την 31 Οκτωβρίου που θα κλείσουν οι επιχειρήσεις. Θα το βλέπα τότε. Τότε ίσως ήταν το πιο σωστό. Διότι όταν περιμένουν όλοι να επισκεφτούν τη Χρυσή, περιμένουν να ξεσκάσουν, να πάνε στο μέρος που λατρεύουν, δηλαδή την Ιερά Πέτρα, και μαζί με την Ιερά Πέτρα να έρθουν και στη Χρυσή, και ξέρουν ότι απάνω δεν θα βρουν τίποτα πάνω στο νησί, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για επίσκεψη. Οπότε με αυτό το σκεπτικό θα έβλεπα ότι πιο σωστό ήταν ό,τι κάνω να τα κάνω από 31 Οκτωβρίου και μετά. Διότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, γκρεμίζονται πάνω στο νησί καντίνες, ομπρέλες, άστρες, εκεί που, που θα μπορούσε ο κόσμος να προστατευτεί από τον ήλιο κλπ. Αυτό βλέπω. Βέβαια, εγώ να σας πω και κάτι, κυρία Τσαγκαράκη, πιο πολύ από τη Χρυσή, αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχω να επισημάνω είναι ότι δεν πάει καλά ο τουρισμός. Δηλαδή, όταν λέω δεν πάει καλά ο τουρισμός, το ξέραμε, ήταν κάτι γεγονός. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά περιμέναμε, πιο θετικά πράγματα. Δεν φαίνεται να κινείται, δεν φαίνεται. Δηλαδή, οι επαφές που έχω με το εξωτερικό, με πελάτες, γιατί έχω μια μεγάλη ιστορία στο θέμα των ημερήσεων κρουαζιερών γύρω στα 25 χρόνια, δεν φαίνεται να κινείται, και αυτό είναι ανησυχητικό. Και βλέπετε, πολλές επιχειρήσεις δεν ανοίγουν, άλλες που ανοίξανε τρομάζουν να βγάλουν τα έξοδά τους ή δεν τα βγάζουν καθόλου. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί πιο πολύ, ακόμη και από τη Χρυσή. Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό, κύριε Χινόπουλε. Έλεγα και το πρωί στους ακροατές μας ότι τα αεροδρόμια είναι αδιανά. Πραγματικά βλέπεις το Βενιζέλος να κυκλοφορούν 10-20 άτομα, τα πάντα κλειστά. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα. Όχι για τουρισμό, δεν το συζητώ καθόλου. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό στην πορεία, δηλαδή Ιούλιος-Αύγουστος, αλλά και πάλι δεν σώζεται κάτι, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ούτε οι ξενοχοϊπάλλοι θα μπορούν να, να έχουν δουλειά, ούτε οι επιχειρήσεις καμία σχέση με ό,τι ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνομαι και εσείς, η κρουαζιέρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει φέτος για, για τη Χρυσή. Έτσι, δηλαδή, ναι, δεν ξέρω αν θα το βάλετε στο πρόγραμμα και με ποιο τρόπο και αν υπάρχει κόσμος. Ακούστε να δείτε, η κρουαζιέρα στο νησί θα ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προσδιορίσω την ημερομηνία, γιατί δεν βλέπω τίποτε να κινείται. Ούτε καν ενοχλήσεις έτσι από κόσμο δικό μας, από ντόπιους, από Έλληνες γενικότερα. Έχω κάνει μία πρόβλεψη γύρω στο τέλος του μήνα,
τελευταία εβδομάδα του μήνα να ξεκινάγαμε σιγά σιγά δειλά δειλά εν γνώση μας ότι θα μπούμε μέσα. Δεν διαφαίνεται κάτι σε αυτό, εκτός αν γίνει αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο ανατροπή, δηλαδή δούμε να έρθουν τα πάνω κάτω και να ξέρετε, δηλαδή χάνει μια ομάδα ένα 0 και στο τέλος κερδίζει 3-1 και λέμε έγινε ανατροπή. Μήπως γίνει ανατροπή και στο τουρισμό. Αυτό θέλω να πω. Και βέβαια έχουμε να επαναλάβω αυτό το οποίο είχα πει και το Μάιο σε συνεντεύξεις στους τοπικούς σταθμούς, ενδεχομένως και στο δικό σας, ότι φοβάμαι μην τυχόν παρουσιαστούν αυτό το δίμηνο, έλεγα Μάιο-Ιούνιο, αύξηση στα κρούσματα και αυτά αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τους ξένους που μας παρακολουθούν έξω, που λένε ότι περάσαμε το θέμα της πανδημίας κατά κάποιο τρόπο άνετα και δούνε τώρα να αυξάνουν τα κρούσματα και φοβηθούν και δεν έρθουν στο τέλος. Και γι' αυτό το έλεγα από τότε. Ο Μάιος Ιούνιος ήταν ένα δίμηνο που θα κρίνει και την είσοδο των επισκεπτών. Έχουμε να είναι τυχαία αυτά τα περιστατικά που ακούγονται ότι αυξάνονται κατακόρυφα, διαβάζουμε κλπ. Να μην έχουμε δηλαδή αύξηση περιστατικών, γιατί και αυτά θα συμβάλλουν αρνητικά στην επίσκεψη τουριστών. Δεν έχετε άδικο. Οπότε βλέποντας και κάνοντας ουσιαστικά, δεν μπορεί να προγραμματίσετε κάτι, κύριε Χινόπουλε, σε αυτό. Έτσι. Απλά λέω ότι τέλος του μήνα δειλά-δειλά θα ξεκινήσουμε. Δειλά-δειλά με την προϋπόθεση ότι τα θέματα θα είναι έστω στο επίπεδο που είναι σήμερα και εν γνώση μας ότι θα έχουμε ζημιά. Θα ξεκινήσουμε μήπως και κάνουμε κάτι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Οι εταιρείες οι δικές μας απασχολούν 190 εργαζόμενους πλοία και γραφεία εδώ και στα Χανιά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν 25 χρόνια, κάποιοι εξ αυτών, δηλαδή καταλαβαίνετε τι θέμα αντιμετωπίζουν, καθαρά θέμα διαβίωσης. Και λες, ποιο θα πρωτοπάρω, αν θα έχω τη δυνατότητα να βάλω όλα τα πλοία, γιατί αν δεν έχει κόσμο δεν θα βάλεις όλα τα πλοία. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργούνται και τι... Ναι, δεν το συζητώ. Φέτος είναι, δεν ξέρω, νομίζω θα πεινάσει και κόσμος, έτσι. Και αν όχι εδώ τόσο έντονα, στην Κρήτη εννοώ, έτσι, αλλά τουλάχιστον στα άλλα αστικά κέντρα και λοιπά, στα μεγάλα αστικά κέντρα ενδεχομένως να έχουμε πολύ κακή κατάσταση με ανθρώπους. Είναι πολύ χιλιάδες οι εργαζόμενοι γενικότερα στον τουρισμό, κύριε Χινόπουλε. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, τέλος του μήνα λέτε λοιπόν ότι θα. Ναι, τέλος του μήνα θα ξεκινήσει. Και βέβαια, να σας πω. Πρέπει να σας πω, πάω σε ένα άλλο θέμα που εντάξει δεν είμαι και ο ειδήμων να ασχοληθώ, γιατί άλλοι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Βλέπω υπάρχει και μια ένταση στις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα. Ναι. Την Τουρκία. Και αυτό το βλέπει άλλος απ' έξω. Λίγο-λίγο το καλλιεργούν, ακούγεται πολύ έντονα, συζητεί στην τηλεόραση. Δεν είναι και αυτό ένα γεγονός θετικό, είναι ένα γεγονός που θα δουλέψει και αυτό αρνητικά, εάν όσο περνάνε οι μέρες οξυνθεί και αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι, όλοι, πώς ήταν στραβό το κλίμα, ναι, έχουμε και αυτό τώρα. Και ξέρετε, επεισόδια τώρα με τη γείτονα χώρα, ευνοούνται σε μια τέτοια περίοδο που δεν έχουν τουρισμό η χώρα. Η Τουρκία, όπως ξέρετε, αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, εκτός από την πανδημία, έχουν προβλήματα φοβερά εκεί πέρα, τουρισμό δεν θα έχουν και αυτοί, τουρισμό και εμείς δεν θα έχουμε. Ευνοούν ψιλοσυγκρούσεις τέτοιες καταστάσεις, γκρίζες θα έλεγα. Καταλάβατε. Όλα δεν συνηγορούν υπέρ του τουριστικού ρεύματος για την Ελλάδα. Ναι, μεν είμαστε μια χώρα που τα αντιμετωπίσαμε πολύ καλά το θέμα της πανδημίας, αλλά μετρημένο καλά. Και στενοχωριέμαι γιατί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, προηγουμένως μίλαγα με το εξωτερικό, δεν βλέπω κάτι να κινείται, δεν βλέπω. Τώρα σας λέω, εκτός αν έχουμε τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής που ξαφνικά λέει θα φύγω, θα πάω στην Ελλάδα, θα πάω στην Κρήτη να κάτσω 10 μέρες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι επισκέπτες που λειτουργούν και αυτό το πράγμα, λειτουργούν με αυτή τη σκέψη, τελευταία στιγμή.
αλλάζουν γνώμη και έρχονται. Ναι. Το βλέπουμε αυτό και κάθε χρόνο εξάλλου με τα last minutes πακέτα που λέμε. Κύριε Χινόπουλο, οπότε ναι, ας πούμε ότι δεν χάθηκε κάτι εντελώς, κάτι μπορεί να γίνει μέχρι τέλος του μήνα, υπάρχει έτσι μια αισιοδοξία και από εσάς. Ελπίζουμε. Τώρα, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου και του επικεφαλή της παράταξης, κύριε Χινόπουλε, για τη Χρυσή, έτσι δύο-τρία πράγματα πέρα από το ότι δεν θα έπρεπε κατά την άποψή σας φέτος να κατεδαφιστούν οι ξαπλώστες, οι ομπρέλες. Όχι φέτος, να κατεδαφιστούν φέτος, αλλά τέλος του 31 Οκτωβρίου και μετά. Αυτό να, ναι. Οπότε, γενικότερα τι λέτε, η τοποθέτηση σας μετά που ακούσατε και το Δήμαρχο, είδατε προφανώς και την μελέτη, τι λέτε για όλα αυτά, έτσι, ένα σχόλιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, θα γίνουν σωστά πράγματα πάνω στο νησί. Πιστεύω ότι το νησί πρέπει να πάρει τον δρόμο του, πάντα με μια νομοθεσία που δείχνει ότι θα προσεχθεί το περιβάλλον. Είναι η αλήθεια ότι στο θέμα του περιβάλλοντος πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Γίνεται μια σωστή δουλειά, από εκεί και έπειτα να είστε σίγουροι, κυρία Τσαγκαράκη, ότι μέχρι να τελειώσουν αυτές οι σκέψεις και λοιπά, θα υπάρξουν τροποποιήσεις, προτάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα βλέπω θετικά, δεν τα βλέπω αρνητικά. Δεν τα βλέπω αρνητικά. Απλά τη μόνη, μετά προσέξτε να δείτε, το θέμα της επίσκεψης του κόσμου, έτσι, που βάζουμε πάντα ένα περιορισμένο αριθμό. Εκεί τώρα, είπα και στη συγκέντρωση που κάναμε με τον Δήμαρχο και με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, είπα το εξής, κάτι το οποίο εφαρμόζεται και αλλού. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, θα έχεις 500 την ημέρα πάνω στο νησί, θα επισκέπτονται μόνο 500 άτομα, γιατί η Χρυσή, όταν τελειώσει αυτό το πλάνο, όταν τελειώσουν αυτές οι εργασίες που θα γίνουν επάνω, οι φροντίδες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο το νησί και θα λειτουργεί με έναν τρόπο υποδειγματικό το νησί, καταλαβαίνετε, το να λες ότι θα είναι 500 επιβάτες, 500 επισκέπτες πάνω στο νησί, δεν θα πηγαίνει άλλος όλη την ημέρα, αυτό δεν βοηθάει στο να έχουμε κόσμο, να έχουμε τουρίστες στην Ιερά Πέτρα, γιατί ποιος θα πρωτοπάει. Καταρχήν είναι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί πέρα και θέλουν να κάθονται με τις ώρες, άλλοι κάθονται λιγότερο. Εκείνο το οποίο είπα και στο συμβούλιο που κάναμε με τον κύριο Δήμαρχο και τους επικεφαλείς, είπα το εξής. Θεωρώ ότι ένα ωράριο ικανοποιητικό θα είναι γύρω στις 2,5 ώρες να μένει ο κάθε επισκέπτης. Να. Και να μην λέμε, ας πούμε, 500 ή 1,000 επισκέπτες. Α, λέτε λοιπόν να μειωθεί ο χρόνος παραμονής. Ναι, μα ήδη υπάρχει στο σκέψη τους. Ήδη υπάρχει στο πλάνο τους. Ήδη. Επειδή υπάρχει. Αλλά να μην μειωθεί ο αριθμός επισκεπτών. Ναι, ακούστε πόσο όμως το είπα εγώ αυτό. Και από ό,τι κατάλαβα, νομίζω ότι το άκουσαν θετικά, νομίζω τουλάχιστον. Και οι επικεφαλής του Δήμαρχος. Όταν λέμε, ας πούμε, 500 την ημέρα πάνω στον νησί, να μην πούμε ότι, δηλαδή, γιατί μετά θα γίνει μάχη, ποιος θα πρωτοπάει. Να λέμε, γιατί το έχουμε κάνει κι αλλού αυτό, 500 επισκέπτες να είναι στο νησί ανά πάσα στιγμή της ημέρας. Να. Δηλαδή, έφυγε το πρωί το πλοίο στις 9 η ώρα, πήγε 500 ανθρώπους, μάλιστα. Μετά από 2,5 ώρες φεύγουν αυτοί, ή 2 ώρες, ή 3 ώρες, ή 4 ώρες, ανάλογα που θα καταλήξει η μελέτη που γίνεται, θα πάνε άλλοι 500. Πήγαν οι άλλοι, μετά που θα φύγουν να πάνε άλλοι 500. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή της ημέρας. Για να μπορεί ο επισκέπτης να πάει, γιατί σας λέω, άμα πούμε 500 επισκέπτες την ημέρα, ποιος θα πρωτοπάει, ποιος θα πηγαίνει στο νησί.
Καταλάβατε. Ναι, ναι. Άρα κάθε φορά, δηλαδή να μειωθεί ο χρόνος παραμονής και να μπορείτε, ας πούμε, να βάλετε τώρα, παραδείγματος χάρη, να πάνε 509 με 11, να γυρίσουν πίσω και να ξαναμπούν άλλοι 500, ναι, ξέρω εγώ, 11 με 1. Ναι, λέω τώρα ως παράδειγμα. Δεν το... το μελετάνε, ναι, αυτό, ναι, το μελετάνε. Κατάλαβα. Μελετάνε, ναι, τον χρόνο παραμονής, ναι, μελετάνε. Γίνεται μελέτη γι' αυτό. Αλλά εκείνο το οποίο είπα, το οποίο το έδωσα σαν ιδέα, είναι στο νησί επάνω, ας πούμε ότι καταλήγουμε στα 800 άτομα. Να. Ανά πάσα στιγμή της ημέρας να είναι 800. Πήγανε, κάτσανε, φύγανε αυτοί οι 800. Να. Μπαίνουν οι άλλοι 800. Έτσι που να δίνουμε την δυνατότητα στον επισκέπτη να δει το νησί, να πάει, να θαυμάσει. Να κάνει τη βουτιά του και να γυρίσει. Να κάνει τη βουτιά του, ναι. Θες κάτσει 3-4 ώρες όπου καταλήξουν. Να, να. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι... Ναι, ναι, που το προτείνατε δηλαδή αυτό, ναι, και ενδεχομένως αύριο στη διαβούλευση... Τα πρότεινα. Δεν ξέρω αν θα είστε... Δεχτώ τα πρότεινα, γιατί μετά... Ποιος θα πρωτοπάει στο νησί. Σωστά και σωστό και αυτό. Άρα το μειοθέτησε και ο Δήμαρχος, ο οποίος θα είναι αύριο, θα εκπροσωπήσει την Ιερά Πέτρα στην διαβούλευση αυτή. Ενδεχομένως να γίνουν κάποιου τέτοιου τύπου αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσει ο Δήμαρχος, ναι, αλλά έτσι όπως το άκουσα, όπως το έθεσα στο Συμβούλιο, κατάλαβα ότι όλοι και οι επικεφαλείς, τουλάχιστον κατάλαβα εγώ ότι δεν το είδαν αρνητικά. Να. Διότι βοηθάει την επισκεψιμότητα. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, όποιος επισκέπτεται το νησί, θα έχουν ληφθεί μέτρα και δεν θα γίνεται καταστροφή του περιβάλλοντος κλπ. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που παραμένει και πρέπει να λύσουμε είναι ότι όταν θα έρθει ο επισκέπτης να παραμείνει στην Ιερά Πέτρα και βέβαια κάποια στιγμή να πεταχθεί και στο νησί. Αυτό είναι ένα πάλι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα του δώσουμε κίνητρα να παραμείνει στην Ιερά Πέτρα. Γιατί για να παραμείνει θα πρέπει να του πούμε: μπορείς να πας εδώ, εκεί, να κάτσεις εδώ. Έχουμε φτηνά προϊόντα, έχουμε ωραία εστιατόρια, έχουμε ωραίες καφετέρειες, έχουμε μουσεία, έχουμε. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς παρά τις παρεμβάσεις και εμένα και κάποιων ανθρώπων που ασχολούνται στη Δημοτική Αρχή ή είναι επικεφαλής των παρατάξεων, παρά τις παρεμβάσεις δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Να. Είναι ένα θέμα αυτό που νομίζω δεν ξέρω αν θα λύσει ποτέ. Ναι, έτσι. Ναι. Ωραία. Οπότε, κάνατε λοιπόν τις παρατηρήσεις σας, είπατε τις προτάσεις σας για όλο αυτό το πλάνο για τη διαχείριση της χρυσής και λέτε να μην ξεκινήσουν τώρα να μείνουν δηλαδή ομπρέλες, ξαπλώστρες και τα βέβαια και λοιπά, μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα πάτε εύκολα απέναντι, γιατί ξέρετε θα σας φάει ο ήλιος, δεν θα βρείτε να μου καλύτερα, τα πλοία υπάρχουν, έτσι, αλλά τα πλοία μπαινοβγαίνουν. Θα χρειαστείτε κάποια σήμερα που κάνει νερό, δεν θα το βρείτε πάνω. Ναι, ναι, θα έχουμε δράματα μετά, δεν το συζητώ. Ναι, με 45 βαθμούς Κελσίου. Θα την πληρώσουν οι κέντροι χειρότερα σε αυτή την περίπτωση, γιατί όλοι θα αναζητούν μια σκιά. Η σκιά μόνο ο κέντρος μπορεί να προσφέρει, οπότε θα έχουμε και συγχρωτισμό κάτω από τον κέντρο και καταστροφή του κέντρου, τις ρίζες, τον χειρότερα. Οπότε δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ναι. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, αλλά τα μαντάτα είναι μαύρα γενικότερα για τον τουρισμό. Είχαμε και τα κρούσματα εχθές. Ναι, μα είχαμε και κρούσματα εχθές πάλι στη χώρα, ανέβηκε ο αριθμός, δεν ξέρω τι θα γίνει, έτσι. Πάντως πραγματικά κλαίει η ψυχή σου στα αεροδρόμια μέσα, δεν κυκλοφορεί φύλλο. Καμία σχέση με όλα όσα γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι τρομερό. Κύριε Χινόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Όχι, με την άλλη ιδιότητά σας. Εύχομαι να έχουμε υγεία όλοι μας, να κάνουμε υπομονή όσοι έχουμε επιχειρήσεις. Να είμαστε όλοι καλά και ο ένας αγκαλιά με τον άλλον. Όχι εγώ αλλά εμείς. Να, σωστό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να δούμε και τις αποφάσεις που θα πάρθουν αύριο, το σχέδιο αυτό για τη διαχείριση. Θα τα ξανακουβεντιάσουμε, κύριε Χινόπουλε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά με το νησί. Πώς το λέμε, έλα να πάμε.